Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατασκευής εσωτερικής περίφραξης στο λιμάνι της Πάτρας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Μέσα από την υπάρχουσα εξωτερική περίφραξη κατασκευάζεται μία ακόμη. Το μεταναστευτικό ούτε θα σταματήσει να υπάρχει, δυστυχώς στα προσεχή χρόνια, και επομένως η πόλη μας που είναι η κύρια πύλη προς τη Δυτική Ευρώπη, αργά ή νωρίτερα θα αρχίσει να έχει εκ νέου κάποιο είδους πιέσεις. Θέλουμε να οχυρώσουμε έτσι το λιμάνι, ώστε αυτές οι πιέσεις να είναι διαχειρίσιμες και κυρίως οι υποδομές που θα έχουμε να λειτουργούν και αποτρεπτικά στην προσέλευση ανθρώπων που θα ήθελαν χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα να ταξιδέψουν προς την Ιταλία. Αφενός μεν την εξωτερική, έναν δεύτερο φράχτη παράλληλο προς την εξωτερική περίφραξη και προς την ακτή Δημαίων, όπου ανάμεσα στους δύο φράχτες θα δημιουργηθεί ένας διάδρομος εποπτείας, επιτήρησης και ανάσχεσης των προσπαθειών που θα γίνονται για να εισέλθουν στο λιμάνι άνθρωποι που δεν έχουν ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο χώρος αυτός θα είναι εξοπλισμένος και με ηλεκτρονικά μέτρα παρακολούθησης, κάμερες κλπ. Εκεί θα επιχειρεί το λιμεναρχείο την ανάσχεση. Εκτός από τον διπλό εξωτερικό φράχτη, ενισχύεται και ο φράχτης που υπάρχει στο χώρο του ISPS. Βάλουμε και εκεί ένα δεύτερο φράχτη, στρατιωτικού τύπου αυτή τη φορά, ελαφρύ φράχτη, όπου ανάμεσα στους δύο φράχτες θα υπάρχουν αυτές οι κονσερτίνες, που όπως λέγονται στην ορολογία, είναι κυλινδρικά σύρματοπλέγματα, τα οποία λεπιδοφόρα, και έτσι θα δημιουργηθεί μία περίφραξη ικανού πλάτους περισσότερο από ένα 60 μέτρα, ένα και 60 μέτρα, που θα είναι πολύ δύσκολο κανείς να τον περάσει. Και κυρίως, ακόμη και αν κάποιος περάσει, θα είναι ένας μεμονωμένος, δεν θα υπάρχει η δυνατότητα μαζικής έτσι διέλευσης μέσα από αυτό το χώρο. Σε ό,τι αφορά τον διπλό εξωτερικό φράχτη, το χρονοδιάγραμμα του έργου είναι για το 2019, ωστόσο εκτιμάται πως θα είναι έτοιμος πολύ νωρίτερα. Έχει χρονοδιάγραμμα μέχρι το Μάιο του 2019 η ολοκληρωσή του. Ωστόσο, σε συνεννόηση με τον ανάδοχο, έχουμε πάρει την υπόσχεση ότι θα επιταχυνθούν τα έργα και ότι εντός του 2018 θα έχει ολοκληρωθεί. Το άλλο το έργο, η δεύτερη περίφραξη του χώρου ISPS, είναι μικρότερης εμβέλειας έργο, γίνεται από ίδιους πόρους του οργανισμού λιμένα. Προχωράμε εκεί πολύ πιο γρήγορα, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο έργο, και νομίζω ότι σε ένα μήνα θα έχουμε τελειώσει.